Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, νομίζω ότι το μείζον θέμα αυτό τον καιρό είναι αυτό που συζητάμε, το θέμα της ακρίβειας. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Και θέλω, μάλιστα πριν από λίγο συνομιλώντας με τον καθηγητή, τον κύριο Μαραβέγια, ουσιαστικά είπε ότι η κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν μπορώ να μειώσω το ΦΠΑ ή άλλους φόρους γιατί δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή, στον τελικό καταναλωτή, και εκεί αυτό συζητούσαμε, ότι ουσιαστικά αυτό είναι μια παραδοχή του κράτους, ότι ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει την αγορά. Τι λέτε εσείς, θα είναι αυτό μείζον θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να προδιαγράψει και πολιτικές εξελίξεις? Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα λαϊκά νοικοκυριά και τα λαϊκά εισοδήματα συνολικότερα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε μειώσει τους μισθούς και τις συντάξεις, είχαμε φορολογική επιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα και έρχεται τώρα η ακρίβεια ως κερασάκι στην τούρτα για να τσακίσει ακόμη περισσότερο τις όποιες αντοχές είχαν τα λαϊκά στρώματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν επί της ουσίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μείζον θέμα κατά τη γνώμη μας, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος και τις ακρίβειες για να μπορέσουμε και να δούμε ποιος ευθύνεται, αλλά και τι λύσεις μπορούν να υπάρξουν στις σημερινές συνθήκες ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί τα ημίμετρα και τα διάφορα ψίχουλα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις πολύ μεγάλες απώλειες που έχει το λαϊκό. Εσείς τι προτείνετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να γίνει άμεσα? Κοιτάξτε, άμεσα εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε είναι η κατάργηση των έμεσων φόρων. Των έμεσων φόρων. Και στα καύσιμα, φαντάζομαι. Και στα καύσιμα, ναι. Και του ειδικού φόρου κατανάλωση. Και αυτό το, το δημοσιονομικό κόστος πώς μπορεί να καλυφθεί, κύριε Καρθανόπουλε, γιατί είναι μεγάλα κονδύλια για τον κρατικό προϋπολογισμό? Συμφωνούμε. Είναι μεγάλα τα κονδύλια, αλλά δεν μπορεί να επικαλείται η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Σε περιόδους πάλι δημοσιονομικών εκτροπών και δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλλά δεν μπορεί από την μια μεριά η κυβέρνηση να λέει ότι ο ΦΠΑ θα επηρεάσει αρνητικά τη δημοσιονομική κατάσταση, την ίδια στιγμή που τόσο στο σκέλος των εσόδων παίρνει μέτρα μείωσης του πόρου των επιχειρηματικών ομίλων, κατά κύριο λόγο, και από την άλλη μεριά και στο σκέλος των δαπανών. Έχουμε δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν πάλι τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση που να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τους επιχειρηματικούς ομίλους και το λαό, και πρέπει να διαλέξεις μετερίζει επί της ουσίας. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και η κυβέρνηση και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν επιλέξει μετερίζει. Από τη μία να φορολογούν το λαό και από την άλλη να χρηματοδοτούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, αν δεν κάνω λάθος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει προτείνει να πάει στα 1.200 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ή στα 1.000 ευρώ. Έχετε κάνει κάποια πρόταση? Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πού πιστεύετε ότι πρέπει να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός και αν μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να αντέξουν μια μεγάλη αύξηση του κατώτατου μισθού για τους εργαζομένους τους? Σύμφωνα. Εμείς, κοιτάξτε, ως ΚΚΕ δεν έχουμε κάνει πρόταση που θα πάει ο κατώτερος μισθός. Τι λέμε εμείς? Ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου και να επιστρέψουμε στο καθεστώς το οποίο υπήρχε πριν από το 2012 επί της ουσίας. Δηλαδή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα καθορίσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις τον κατώτερο μισθό και ταυτόχρονα επαναφορά όλων των κλαδικών συμβάσεων εκείνης της εποχής. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο για μας. Γιατί προσέξτε, δεν μπορεί η υπόθεση του κατώτερου μισθού να είναι υπόθεση κυβερνητικής απόφασης με βάση τις αντοχές της οικονομίας όπως προβλέπει ο νόμος Βρούτση-Αχτσιόγλου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θέλεις να χειραγωγήσεις το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και φοβάσαι επί της ουσίας ως κυβέρνηση και η προηγούμενη και η σημερινή τη δύναμη του εργατικού κινήματος. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Άρα λοιπόν μέσα από μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται να αναπτυχθεί η ταξική πάλι. Ένα δεύτερο ζήτημα, αναφερθήκατε πολύ σωστά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ναι, εμπόρους, βιοτέχνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Όμως προσέξτε,
τα σοβαρά προβλήματα δεν εδράζονται μόνο στο σκέλος του μισθού. Εδράζονται και σε μια σειρά άλλα θέματα. Εδράζονται στη φορολογία. Εδράζονται στο ασφαλιστικό σύστημα. Εδράζονται στα ζητήματα της των τεράστιας αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και του ενεργειακού κόστους. Εδράζονται επί της ουσίας στον ανταγωνισμό τον οποίο έχουν από τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί εδράζονται τα τεράστια προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης επί της ουσίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να σας ζητήσω και ένα λόγο. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εμείς λέμε ότι οι επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι, οι έμποροι, μαζί με την εργατική τάξη, επί της ουσίας έχουν κοινό εχθρό, όπως και οι βιοπαλαιστές αγρότες. Που αυτές είναι οι πολιτικές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, είναι ο ανταγωνισμός, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός επί της ουσίας. Να σας ζητήσω και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Καναθανασόπουλε, σχετικά με όλη αυτή την. Το πολεμικό κλίμα. Το πολεμικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Η CIA λέει, πληροφορεί το Λευκό Οίκο, ότι Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου θα υπάρξει εισβολή από την Ρωσία επί των Ουκρανικών εδαφών στις αμφισβητούμενες αυτές περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Αποσύρονται διπλωμάτες, μαζεύονται στρατεύματα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ΝΑΤΟ σε όλες αυτές τις χώρες. Εάν ανησυχείτε ότι μία τέτοια πολεμική εμπλοκή στην περιοχή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα πολύ μεγάλα γενικώς, αλλά και ειδικότερα πολύ μεγάλα σε εμάς. Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και γιατί είναι αυτή η επικίνδυνη κατάσταση? Είναι ακριβώς η στρατηγική επιλογή που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον ΝΑΤΟ για την περικύκλωση της Ρωσίας, για τη στρατηγική περικύκλωση της Ρωσίας. Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς και από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και από τον εξυγχρονισμό των αμερικάνικων και νατοϊκών βάσεων στην περιοχή μας, όπου ουσιαστικά μετατρέπεται σε ορμητήριο. Από αυτή λοιπόν την άποψη, η όποια ανάφλεξη εκεί θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις κατά τη γνώμη μας και όσον αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας στην περιοχή, αλλά πολύ περισσότερο τα θέματα της ενέργειας και των διαφόρων ανταγωνισμών οι οποίες εξελίσσονται σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς εμείς, αυτό το οποίο τονίζουμε ως ΚΚΕ, είναι να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας μας σε αυτές τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ταυτόχρονα να αποσυρθούν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ από την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, προχωρώντας στις όποιες συμφωνίες υπήρξαν στο παρελθόν, ανεξάρτητες θέσεις μπορεί να κρατήσει ο ένας ή ο άλλος. Αυτό το θέμα είναι ζήτημα κατά τη γνώμη μας κυρίαρχο, το κυρίαρχο θέμα του επόμενου διαστήματος. Κύριε Καναθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι είστε στην πατρίδα, στην εκλογική περιφέρεια Σαββατοκύριακο. Είμαι στην Αχαΐα και στα μπλόκα της Αγροτιάς. Βλέπετε, υπάρχει εκλογικό καθόλου προεκλογικό χρώμα, κύριε Καναθανασόπουλε? Βλέπετε τίποτα να πηγαίνουμε σύντομα σε εκλογές? Κοιτάξτε, το λαό τον ανησυχεί περισσότερο το πώς θα μπορέσει να επιβιώσει. Παρά το πότε θα γίνουν εκλογές. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, παρά πότε θα γίνουν εκλογές. Και η ουσία είναι το πώς θα πάμε στις εκλογές. Αν θα πάμε αναμένοντας ένα σωτήρα ή αν θα πάμε με ψηλά το κεφάλι διεκδικώντας την επιβίωσή μας. Πάντως ο Πελετίδης εκεί παίρνει γενναίες αποφάσεις για άλλη μια φορά, αναλαμβάνει το κόστος για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που για την Αχαΐα και για την Πάτρα ειδικότερα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι το αναφέρω, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Είναι σημαντικό θέμα για την Πάτρα το καρναβάλι, όπως εξίσου σημαντικό όμως είναι να είσαι συνεπής με αυτά τα οποία λες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανάγκη αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κύριε Καλαθάνος, να είστε καλά. Χαιρετισμούς στην Αχαΐα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.